Κύριε Σωκράτη Κεφαλογιάννη, κύριε Δήμαρχε των Ανογείων, τι είναι το αστεροσχολείο? Καλησπέρα κύριε Λουγεράκη και καλημέρα στο Ηράκλειο. Καλημέρα. Το αστεροσχολείο, το σχολείο των αστεριών είναι μια κοινή έτσι αντίληψη, μια κοινή στάση τόσο του Πανεπιστημίου, του Αστεροσκοπείου του Σκίνακα, αλλά και της τοπικής κοινωνίας μέσω του Δήμου όπως εκφράζεται, για την δημιουργία μιας υποδομής πάνω στο φυσικό χώρο, πάνω δηλαδή στο αστεροσκοπείο, όπου εκεί θα έχουν τη δυνατότητα διάφορες ομάδες να ενημερώνονται για το έργο και τη δράση του αστεροσκοπείου, αλλά και να έχουν την ευκαιρία της βιωματικής αίσθησης της παρατήρησης των αστεριών. Mm-hmm. Θα είναι ένα ιδιαίτερο πάντρεμα, κυρία Λουγεράκη, της επιστήμης και του πολιτισμού. Mm. Διότι η φιλοδοξία η οποία έχουμε για τον χώρο αυτόν και το έργο που έχει να διαδραματίσει θα είναι ένα πάτρεμα μιας επιστημονικής διάλεξης με μια μουσική βραδιά. Τώρα κύριε Κεφαλογιάννη, κύριε Δημαρχέ, να το πω λίγο διαφορετικά. Εάν μέχρι σήμερα, χωρίς να έχουμε εκείνες τις υποδομές που απαιτούνται, απλά και μόνο με την δραστηριότητα ενός αστεροσκοπείου στο Σκίνακα, είχαμε τόσες χιλιάδες κόσμου και έχουμε τόσες χιλιάδες κόσμου να το επισκέπτεται μέχρι στιγμής, φαντάζομαι ότι με ένα αστεροσχολείο, μια αίθουσα δηλαδή πολλαπλών χρήσεων κλπ, με ποικίλων πολιτιστικών δράσεων, ότι θα είναι και διαφορετικά τα μεγέθη, μετρήσιμα διαφορετικά, γιατί θα έχει και τη δυνατότητα να γίνει μια εκδρομή και να έρθει ένα σχολείο και να δει εκεί πάνω τι γίνεται με τους επιστήμονες και να παρατηρήσει λίγο παραπάνω τι γίνεται με έξω από εμάς, έτσι δεν είναι? Πράγματι, κύριε Λουγεράκη, και γι' αυτό η προσπάθειά μας για την περιοχή εκεί είναι συνολική, δηλαδή ήδη έχουν αρχίσει οι εργασίες για την επιδιόρθωση και ανακατασκευή του δρόμου πρόσβασης με όρους ασφάλειας τόσο για το επιβατικό κοινό όσο και για τα λεωφορεία. Είναι το Φιδίσιο, αλλά... και το στενό πρέπει να τελειώνει. Το Φιδίσιο θα παραμείνει, διότι η παρέμβαση στο τοπίο δεν θα πρέπει να είναι μεγάλη, αλλά τουλάχιστον να γίνεται με όρους ασφάλειας και σαφώς να μπορέσουμε να έχουμε τη μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος απάνω και οπτική σύναση, η οποία θα προσδώσει μια άλλη διάσταση στο επιστημονικό πλέον έργο του αστεροσκοπείου. Mm-hmm. Πιστεύω, κυρία Λουγεράκη, όπως το είπατε πριν, ότι η ούτως ή άλλως επισκεψιμότητα του αστεροσκοπείου τις 5 βραδιές που πριν πανδημία προσέφεραν στο κοινό, με την ύπαρξη αυτής της υποδομής, φανταστείτε ότι, ότι θα πολλαπλασιαστεί το αντικείμενο. Να σας πω, κυρία Δουλγεράκη, ότι... Μπήκε σε κάποιο πρόγραμμα πανδημίας... το αστεροσχολείο? Δεν σας άκουσα, συγγνώμη. Το αστεροσχολείο έχει μπει σε πρόγραμμα, διότι αυτή την ώρα που μιλάμε δεν υπάρχει ακόμα. Θα είναι έτοιμο πότε, το 22, θα, 23 θα πότε? Πω, ναι. Η δράση αυτή είχε υποβληθεί στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης μετά τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής του Ελλάδα 2021 και χρηματοδοτείται πλήρως από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Ήδη έχει γίνει ένταξη, ήδη έχουν γίνει οι διαδικασίες με το Ταμείο Παρακαταθήκων, οπότε μένει να γίνει μέσα στο χειμώνα, που ούτως ή άλλως η πρόσβαση και οι εργασίες εκεί είναι αδύνατες, να γίνουν τα διαδικαστικά ώστε το άνοιξη καιρό να έχουμε σύμβαση με τον εργολάβο και να μπορεί να γίνει η έναρξη της κατασκευής του. Μάλιστα. Για το λόγο αυτό έρχεται σήμερα στα Ανόγια η κυρία Αγγελοπούλου, για το αστεροσχολείο? Να πω την αλήθεια ότι το ύψος της χρηματοδότησης για την κατασκευή μιας τέτοιας υποδομής ήταν πέρα από τα μεγέθη τα οποία ενέκρινε η Επιτροπή. Ναι. Η κυρία Αγγελοπούλου Δασκαλάκη υιοθέτησε αυτή την πρότασή μας, την υιοθέτησε πλήρως, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την θετική εξέλιξη. Είναι αυτό το ένα γεγονός, και το δεύτερο γεγονός ότι η Επιτροπή ολοκληρώνει θεωρητικά τις εργασίες της στο τέλος του έτους, οπότε ήταν και μια, αν θέλετε,
οφειλόμενη φιλοξενία του Δήμου Ανογίων προς την Επιτροπή, ώστε πέρα από την ανάδειξη του ιστορικού περιεχομένου της συμμετοχής των Ανογιανών στις κριτικές επαναστάσεις, να δώσουμε και την παρέμβασή μας και το στίγμα μας για την επόμενη γενιά. Μάλιστα. Που πιστεύω ότι αυτή είναι η καλύτερη παρακαταθήκη, εορτάζοντας τα 200 χρόνια της Επανάστασης. Κατάθεση Στεφάνου στο Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη, στην πλατεία Αρμή, επίσκεψη στο Σκακιστικό Όμιλο Ανογίων, από το πρόγραμμα όπως έβλεπα, συνάντηση φορέων στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, επισκέψη στον τόπο του Βοσκού και σε μια υφάντρα όπως αναφέρετε. Κυρία Δηλογεράκη, σκοπός, ξαναλέω, είναι πατώντας γερά στην ιστορία μας, να ταινίσουμε καλύτερα το μέλλον. Και θεωρώ ότι τέτοιου είδους συζητήσεις, πέρα από τυπικές εκδηλώσεις, δίνουν και ένα άλλο χαρακτήρα σε αυτές τις πρωτοβουλίες. Η συζήτηση λοιπόν που θα εξελιχθεί στο Μεϊντάνι με τοπικούς φορείς και κατοίκους, τη θεωρώ πολύ σημαντική, διότι μας έλειψε αυτό. Μας έλειψε 2 χρόνια η συνέβρεση, η συζήτηση, ο ανοιχτός διάλογος, και είναι πάνω σε αυτό που θέλουμε να πατήσουμε γερά για τα επόμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχε. Καλημέρα στα όμορφα Νόγια. Να είστε καλά.